Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κεφαλινίας, συγγενείς των εκτελεστέντων από τις δυνάμεις κατοχής, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, η Τετάρτη αυτή έμελε να μείνει στην τοπική μας πραγματικότητα σαν η χειρότερη ημέρα στη σύγχρονη ιστορία της παραμυθιάς. Ήταν 29 Σεπτεμβρίου 1943, όταν στο όνομα του φασισμού πραγματοποιήθηκε η εκαθάριση της κεφαλής της παραμυθιάς. Η σφαγή των προκρήτων της πόλης, όπως ονομάστηκε. Η λίστα του θανάτου που συνέταξαν οι αυτοαποκαλούμενοι τσάμιδες αποτελούνταν από την αφρόκρεμα της τοπικής κοινωνίας. Εκλεκτά μέλη που έγιναν θύματα του φρικιαστικού κανόνα 1:10. Όλοι μας βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ανθρώπινη και πατριωτική συνείδηση να υποκληθούμε, να αποδώσουμε φόρο τιμής και σεβασμού, να θυμηθούμε και να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έμειναν ως μάρτυρες στο πάνθεον της ιστορίας. Δεν υπάρχει λέξη που να χωράει τόσο πόνο και οδύνη όσο η λέξη ολοκαύτωμα. Και οι 49 μαζί με τους 9 που εκτελέστηκαν 10 μέρες πριν στο σχολείο Βούλγαρη, καθώς και με όλους όσους έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες στην ευρύτερη περιοχή της παραμυθιάς, αποτελούν ολοκαύτωμα. Ένα ολοκαύτωμα στο οποίο πρέπει μεν να κλείνουμε τις πληγές που μας άφησε, αλλά ταυτόχρονα να φροντίσουμε να μην σβήσει η μνήμη. Αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να είμαστε συνεπείς στη μεγάλη αυτή υπόθεση της μνήμης. Μια μνήμη επώδυνη, αλλά ταυτόχρονα διδακτική. Σήμερα, με απόλυτο σεβασμό στη θυσία των άδικα εκτελεσέντων 49 αποκριτών, διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από τα μηνύματα της θυσίας τους, που είναι ο πατριωτισμός και τα ιδανικά της ελευθερίας, καθώς και η καταδίκη του ναζισμού και του κάθε μορφής ολοκληρωτισμού. Τα διάσπαρτα μνημεία που στέχουν για να τιμούμε τους συμπατριώτες μας ήρωες που εκτελέστηκαν αποτελούν μαζί με την ιστορική μνήμη κυματοθράφτη σε κάθε αλυτρωτική διάθεση από όπου κι αν προέρχεται. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, η Ελλάδα είναι χώρα που επιζητεί φιλίες. Όμως πάντα υπάρχει το αίσθημα της αδικίας, που πηγάζει από τη μία αναγνώριση απόδοσης αποζημιώσεων για τα όσα συνέβησαν τότε. Είναι ένα αίτημα που ζητά και θα αναζητά δικαίωση για λόγους όχι μόνο υλικούς, αλλά κυρίως ηθικούς. Οι γερμανικές αποζημιώσεις θα πρέπει να αποδοθούν άμεσα. Εμείς, οι απόγονοι των 49, ακόμα περιμένουμε να δικαιωθεί η θυσία τους, να χαραχτεί μια καθαρή πολιτική και νομική γραμμή για τη δικαίωση των άναδρα, άδικα και απάνθρωπα εκτελεστέντων συγγενών μας, φίλων και συμπατριωτών μας. Η εκτέλεση των 49 μπορεί να μας προκάλεσε θρήνο, ταυτόχρονα όμως μας προκαλεί περηφάνεια για τους ήρωες συμπατριώτες μας. Περηφάνεια για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τους κατακτητές και την εκτέλεσή τους, περηφάνεια για τα διαχρονικά μηνύματα που εκπέμπτουν. Η ανάμνησή τους μένει ανεξίτηλα καρασμένη στη μνήμη όλων μας. Σήμερα έχουμε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο δήμαρχος μιας άλλης μαρτυρικής πόλης, της πόλης του Διστόμου, τον οποίο ευχαριστούμε που μας θυμάμε την παρουσία του. Όλοι εμείς, λοιπόν, ας δώσουμε μια ιερή υπόσχεση να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη της θυσίας τους και να την αφήσουμε ιερή παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Σε εσάς είναι αφιερωμένο σήμερα ο χαιρετισμός μας στις αθάνατες ψυχές σας. Αθάνατοι.